Χαίρετε και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βιντεάκι. Θέμα, όμπρε, πάμε να σας ξαναδείξω άλλο έναν τρόπο και τεχνική, τον οποίο τον βρήκα λίγο πιο εύκολο από τα προηγούμενα τα οποία σας έχω παρουσιάσει και μου βγήκε και πολύ πολύ πιο δεμένο. Το βλέπετε και εδώ που το έχουμε κάνει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Θα χρειαστούμε βάση. Το γραφίτι, την παχύρευστη, το κωδικό χρώματος της επιλογής μας, 297 στην προκειμένη περίπτωση, θα χρειαστούμε λευκό ημιμόνιμο, θα χρειαστούμε top coat κλασικά και ένα γαλακτερό της αρεσκίας σας, όσο πιο διάφανο γίνεται. Λοιπόν, έχουμε περάσει ήδη το χρώμα μας, δεν έχουμε κλείσει με top coat, το έχουμε αφήσει όσο έχει, ούτε έχω σκουπίσει. Θα σας δείξω τώρα στην πράξη, στην καρτούλα, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, λευκό, μόνιμο. Ο τρόπος είναι με το σφουγγαράκι, έτσι. Θα χρειαστούμε και το χρώμα το οποίο έχουμε βάλει ως βάση, όποιο χρώμα και να είναι αυτό, και θα καταλάβετε γιατί. Πάρα πολύ λίγο. Ο τρόπος ο οποίος θα σας δώσω με το ημιμόνιμο είναι ο τρόπος ο οποίος φτιάχνω την πάστα μου, έτσι. Οπότε αυτό μπορεί να το έχετε και σε ένα βαζάκι και να το χρησιμοποιείτε όποτε θέλετε. Λοιπόν, μισό. Βάζουμε τη βάση. Βλέπετε τις ποσότητες. Θα ρίξουμε την ακριλική σκόνη. Θα ρίξω επίσης ακριλική σκόνη και εδώ. Θέλω να το σπάσω αυτό με λίγα λόγια. Η ακριλική μου σκόνη είναι λευκή. Και όπως έχω ξαναπεί, ο λόγος ο οποίος χρησιμοποιούμε την ακριλική τη σκόνη είναι για να μην μας κάνει γρομπαλάκια. Και ανακατεύουμε. Πάρα πολύ καλά. Για να μην έχουμε ούτε φουσκαλίτσες ούτε γρομπαλάκια. Και αν βλέπουμε ότι μπορεί να θέλει λίγο παραπάνω, βάζουμε. Βλέπετε πως έγινε. Πάει αυτό. Το ίδιο κάνουμε και από εδώ, ανακατεύουμε πολύ καλά. Και επειδή το χρωματάκι έχει παραμείνει ίδιο, κάνουμε το εξής. Όπως τα έχετε, ένα τσακ. Γιατί θέλω να το ανοίξω λίγο. Και έτοιμο. Να ξέρετε ότι έχοντας αυτό εδώ έτοιμο, το οποίο είναι για πάρα πολλές χρήσεις, το μόνο εύκολο είναι να κάνετε το δέσιμο με όποιο χρώμα εσείς επιλέξετε. Καλό είναι να είναι κοντά στον τόνο και στις αποχρώσεις, αλλά και με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνετε ακόμη καλύτερο και πιο άρτιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Παίρνουμε μία ποσότητα με το πινέλο μας. Εδώ επιμένουμε πιο πολύ. Ωραία. Και όσο θα ανεβαίνουμε, θα ταμπονάρουμε. Φτάνουμε κάπου εδώ. Ένα τσακ πιο πάνω από τη μέση. Παίρνουμε ένα σφουγγαράκι μακιγιάζ, βουτάμε εδώ και θα ταμπονάρουμε. Αφήνουμε λίγο γιατί δεν θέλουμε τρελή ποσότητα. Όπως βλέπετε, έχει γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο μίξ χρωμάτων.
κατά αυτόν τον τρόπο και ανεβαίνετε και προς τα πάνω. Με τη λίγη την ποσότητα που έχει απομείνει στο σφουγγάρι, έτσι ώστε να βγει πιο δεμένο. Σβήνετε προς τα κάτω για να καλύψετε στην ουσία κατά κάποιο τρόπο το λευκό. Ορίστε, πολυμερίζετε. Μη σας φοβίζει που μπορεί να δείτε σαν να φαίνεται σαν γρομπαλάκι, μάλλον σαν κενό να κάνει. Αυτό όλο δένει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και όσο πιο πολύ το κάνετε εξάσκηση, άλλο τόσο καλύτερα θα σας βγει. Προσπαθούμε να βγάλουμε ένα όσο γίνεται άρτιο αποτέλεσμα. Που εγώ το έχω ξαναπεί, το καλύτερο αποτέλεσμα βγαίνει μόνο και μόνο με το ακριλικό. Είναι πιο ωραίο το δέσιμο. Λοιπόν, πολυμερίζουμε για 30 δεύτερα. Έτοιμο. Συνεχίζουμε τη διαδικασία. Άλλη μία φορά δηλαδή. Επιμένουμε πιο πολύ εδώ κάτω. Το τονίσαμε στην ουσία, μέχρι εδώ δεν θα βάλω άλλο λευκό. Δεν θέλω να το πειράξω αυτό εδώ. Και όπως είναι το σφουγγάρι μας, γιατί έχει ήδη επάνω, έχει απομείνει την προηγούμενη εφαρμογή. Δείτε τι ωραία που έχει κάνει τις σκιές του. Όπου χρειάζεται ή μπορεί να το βλέπουμε ότι παρά είναι σαν ποσότητα, το ταμπονάρουμε, το δένουμε. Με τη δεύτερη κίνηση είναι πολύ πιο ελεγχόμενο και δένει κατευθείαν. Δεν έχετε προβλήματα. Ορίστε. Εδώ μπορείτε επίσης να επιμένετε λίγο παραπάνω και να κάνετε πιο ωραίο το σβήσιμο. Θα δείτε ότι κατά αυτόν τον τρόπο παίζετε πολύ πιο άνετα, χωρίς να έχετε φόβο μην τυχόν και σβήσει αρκετά με αποτέλεσμα να μην σας βγαίνει. Πολυμερίζετε. Άλλα 30 δεύτερα. Και θα συνεχίσετε με ένα απαλό γαλακτερό από πάνω, όλη την επιφάνεια του νυχιού. Top coat και έτοιμο. Το απαλό γαλακτερό έχει ως αποτέλεσμα να καλύπτει τα κενά τα οποία μπορεί να έχει αφήσει η διαδικασία που ακολουθούμε ταμπονάροντάς το. Συνεχίζουμε με το γαλακτερό, το οποίο επιμένουμε λίγο παραπάνω εδώ, δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση και πάμε όλο μαζί. Αν χρειαστεί, μπορεί να θέλουμε να το κάνουμε ακόμα πιο αχνό, να ξέρετε ότι μπορεί να προσθέσουμε, γιατί είχα βάλει λίγη ποσότητα, μισό, λίγο παραπάνω γαλακτερό. Πολυμερίζουμε. Περνάμε το top coat μας και είναι έτοιμο. Με λίγα λόγια, έχοντας σπάσει για λίγο τη βάση που έχουμε δώσει σαν χρώμα, γίνεται πολύ πιο ομοιόμορφο και πιο ωραίο το δέσιμο από το να παλεύαμε να το δέσουμε μόνο με το λευκό. Και οι κινήσεις μειώνονται, διότι αυτό εδώ θα σας βολέψει πάρα πολύ και μπορείτε να το έχετε έτοιμο. Δεν χρειάζεται να το κάνετε κάθε τρεις και λίγο. Περνάμε το top coat μας. Αν και τώρα θα πολυμερίσουμε αναγκαστικά 30 για να μπορέσουμε να βγάλουμε το βιντεάκι μας. Και σας το ξαναλέω, είναι όλα θέμα πρακτικής εξάσκησης. Αυτό είναι ένα απλό σφουγγαράκι μακιγιάζ. Δεν είναι κάτι, δείτε το κιόλας. Και παίζουμε
με τις δύο γωνίες. Εδώ, εδώ δίνουμε ένταση, εδώ απαλύνουμε ό,τι θέλουμε. Και είμαστε έτοιμοι. Αρίστε. Ας κάνουμε και ένα μικρούλι σχεδιάκι. Ένα λεπτό, θα φτιάξω και λίγο από εδώ. Έτοιμο. Ξαναπολυμερίζουμε. Εάν και κανονικά το σχεδιάκι έπρεπε να το είχα κάνει, πρώτο κλείσω με top coat. Ας υποθέσουμε ότι κλείσατε με top coat. Λοιπόν, για οτιδήποτε θέλετε, διευκρινίσετε το οτιδήποτε, γράψτε μου στα σχόλια. Με πολύ πολύ μεγάλη μου χαρά ή στείλτε μου προσωπικό μήνυμα στα social media Elizabeth Nailis Athens, είτε στο Facebook είτε στο Instagram. Αν το βγάλουμε, το δείτε. Ορίστε το αποτέλεσμά μας. Άρτια δεμένο, χωρίς φουσκάλες, χωρίς τίποτα. Και με ένα σχεδιάκι. Σας είπα, αυτό εδώ θα σας είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμο. Λοιπόν, ευελπιστώ να σας βοήθησα. Ό,τι θέλετε με ρωτάτε, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή έτσι ώστε να βλέπετε οτιδήποτε ανεβαίνει. Και έως το επόμενο βίντεο, γεια σας!